Θα πάω όμως κατευθείαν στον εκτελεστικό διευθυντή της Ιντερσός Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Βεΐζη, γνωστό και μη εξαιρεταίο πάντα στις ανθρωπιστικές αποστολές επί του πεδίου. Καλημέρα κύριε Βεΐζη. Πολύ καλημέρα σας και καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλή Σαρακοστή, αλλά από ό,τι φαίνεται βιώνουμε επιταφίους. Και θέλω να μου πείτε επί του πεδίου ποια είναι η εικόνα, διότι εσείς αναφέρεστε, είδα σε μια συνέντευξή σας, στα παιδιά που είναι σε σοκαριστική κατάσταση, πολλά δεν μιλάνε, έχουν δει βομβαρδισμούς, έχουν μείνει σε καταφύγια. Τι εικόνα έχετε? Είναι μια από τις πιο δύσκολες εικόνες που έχω βιώσει στην πορεία τη δική μου στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Έχω βρεθεί αντιμέτωπος με διάφορες εμπόλεμες καταστάσεις, αλλά ο συγκεκριμένος πόλεμος έχει κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά. Πού φτάσατε να μας πείτε κιόλας, Αυτή τη στιγμή, εγώ δούλευα στα σύνορα Πολωνίας με την Ουκρανία. Η ομάδα της Ίντερσος δουλεύει στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας και στη Μολδαβία, στα σύνορα Μολδαβίας με την Ουκρανία. Είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή και είμαστε από τις μοναδικές οργανώσεις που δουλεύει αυτή τη στιγμή και παρέχει υπηρεσίες στο σημείο του συγκεκριμένου. Στο σημείο που βρισκόμασταν περνάγανε 8.000 άνθρωποι την ημέρα. Δουλεύαμε σε έναν χώρο ο οποίος παλιά ήταν μεγάλο σούπερ μάρκετ, το έχουν μετατρέψει σε ένα κέντρο προσωρινής υποδοχής, όπου στην πλειοψηφία είναι γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι πέρα ότι έχουν ζήσει στα καταφύγια και στους βομβαρδισμούς, περνάνε αρκετές ημέρες στο ταξίδι, αρκετές ώρες μέσα στο κρύο στα σύνορα, για να καταλήξουν σε ένα σημείο το οποίο μετά αναρωτιούνται το πού θα πάνε πιο πέρα. Πραγματικά, το 40% των περιστατικών που βλέπουμε στην κλινική μας ήταν νεογνά. Βεβαίως. Ναι. Και παιδιά τα οποία, ας πούμε, δεν μιλούσαν και δεν είχαν καμία έκφραση στο πρόσωπό τους. Οι μητέρες την ώρα που φέρναν το παιδί, γιατί δεν μιλούσε, με την πρώτη κουβέντα η οποία τη ρωτούσε κανείς από πού έρχεται, βάζαν τα κλάματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς αυτή την κατάσταση. Και αυτό γιατί έχει δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πατεράδες, οι μπαμπάδες πολεμάνε πίσω. Έχουν μείνει πίσω και αρκετά ευάλωτοι άνθρωποι που είναι τρίτης ηλικίας. Και το δεύτερος λόγος είναι ότι δεν ξέρουν που θα πάνε οι περισσότεροι. Δηλαδή στην ουσία, στην πραγματικότητα, η Ευρώπη έχει πει ότι έχει ανοίξει την πόρτα. Το θέμα είναι ότι η πόρτα δεν φτάνει να ανοίγει. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που θα πάνε, τι θα κάνουν, πώς θα διαχειριστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί βεβαίως πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν βρει κάποιους γείτονες και κάποια συγκοινωνικά πρόσωπα στους Ουκρανούς, οι οποίοι πιθανόν ζουν στην Ευρώπη και ζει αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο ζουν στην Πολωνία. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα στο αυτόματο πιλότο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, λένε στους Ουκρανούς ότι μπαίνετε στη χώρα και δεν έχετε κανένα πρόβλημα για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Μπορεί να πάει να δει έναν γιατρό δωρεάν, αλλά όταν πάει να χρειαστεί φάρμακα πρέπει να τα γράψει κάποιος τα φάρμακα. Και πρέπει να πληρώσει αυτά τα φάρμακα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο. Και κυρίως αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας, καρδιολογικά, σαχαρό, διαβήτη, άσμα. Θα χρειαστούν υποστήριξη στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Και αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή δεν το έχει εξετάσει κανείς, γιατί πιστεύω, φαντάζονται ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και θα γυρίσουν πίσω, ή φαντάζονται ότι δεν θα γίνει από μόνο του. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή η Ευρώπη να δείξει την αλληλεγγύη προς την Πολωνία και τις γειτονικές της δίπλα χώρες και να αποφασίσει από τώρα τη μεταφορά των ανθρώπων, δεν μου αρέσει η λέξη μεταφορά, αλλά τη μετακίνηση των ανθρώπων σε διάφορα σημεία. Και βεβαίως ίσως είναι και μια ευκαιρία της Ευρώπης τώρα που δείχνει αυτή την αλληλεγγύη à la carte και την προσφυγικό à la carte. Γιατί βλέπουμε παράλληλα στα σύνορα. Κύριε Βεΐζη, θα έρθω σε αυτό μισό λεπτό. Θέλω να μου πείτε για τα παιδιά λίγο. Γιατί όπως λέμε στον πόλεμο ο πρώτος νεκρός είναι η αλήθεια και μετά είναι οι νεκροί, είτε στα παιδεία είτε στα νοσοκομεία και οι τραυματίες, αλλά τα παιδιά είναι ό,τι προπαγάνδα και να υπάρχει, τα παιδιά είναι αδιάψευστος μάρτυρας των συνεπειών ενός πολέμου. Οι πόλεμοι είναι πάντα ίδιοι, δεν αλλάζουν, τα αποτελέσματά τους μπορεί να είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν ζητήματα που τα συναντάτε για πρώτη φορά σε σχέση με τα παιδιά ή είναι το copy-paste της φρίκης του πολέμου? Στην πλειοψηφία είναι το copy-paste της φρίκης του πολέμου. Αυτός ο πόλεμος συγκεκριμένα, όπως και κάποιοι άλλοι πόλεμοι, είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς κατάλληλη σύντηση, χωρίς και είναι και αμφιτατωμένα στα καταφύγια, κάτω από τους βομβαρδισμούς, με πάρα πολλές μέρες ταξίδι στη διαδρομή τους, οπότε στην ουσία στην πραγματικότητα
σε άλλες περιοχές του κόσμου πιθανόν να ήταν μικρότερος ο χρόνος μετακίνησης, αλλά σωστά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι για μένα προσωπικά η γεύση του κάθε πολέμου ή η γεύση της προσφυγιάς είναι ίδια, το χρώμα είναι ίδιο και τα αποτελέσματα είναι ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό όμως πιθανόν επειδή ο αριθμός των παιδιών που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερος και επειδή δεν βλέπω πια τις οικογένειες να είναι όλοι μαζί, γιατί σε την κρίση τελευταία του 2015, ας πούμε, βλέπαμε περισσότερες οικογένειες να είναι όλοι μαζί, ο μπαμπάς, η μαμά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Είχαμε μητέρες να μας λένε πάρτε τα παιδιά να σωθούν, να γυρίσουμε πίσω στους άντρες μας και στους γονείς μας. Μήπως σώσουμε μια πατρίδα για να βρουν αυτοί οι άνθρωποι ένα μέλλον να γυρίσουν πίσω. Νομίζω ότι πολλά παιδιά και νομίζω ότι όταν είσαι γονείς, τα παιδιά σε αγγίζουν λόγο παραπάνω. Έχετε την αίσθηση από αυτό που συναντήσατε ότι η αντίληψη των ανθρώπων που περνούν τα σύνορα είναι ότι με έναν τρόπο θα επιστρέψουν γρήγορα πίσω? Δεν νομίζω, κύριε Σαχλίνη, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι... Τι εικόνα έχουν οι ίδιοι δηλαδή, με τι εντύπωση περνάνε τα σύνορα? Η εντύπωση δική τους είναι ότι αυτή τη στιγμή θα καθυστερήσει και θα αργήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Και φοβούνται ότι όταν θα γυρίσουν πίσω δεν θα βρουν τίποτα. Τώρα πάμε λίγο στο αλακάρτ, έχετε δίκιο, γιατί εγώ θα το πω. Τέτοια δράματα ανθρώπινα, ανθρωπιστικά, δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Διότι σωστά είπατε εσείς για το ρόλο που παίζει και την ενίσχυση που θέλει η Πολωνία, η Ουγγαρία. Να θυμίσω ότι όταν είχαμε τα καραβάνια που περνάγανε από την Ελλάδα, ήταν από τις χώρες που μας δείχναν με το δάχτυλο και έλεγαν εμείς δεν παίρνουμε, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Άρα, τι γίνεται εδώ, έχουμε και προσφυγικό ρατσισμό? Ευθέως σας ρωτώ. Κοιτάξτε, όχι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να θυμίσουμε παράλληλα ότι πριν λίγους μήνες είχαμε την αντίστοιχα γεγονότα στα σύνορα με την Λευκορωσία, όπου η άποψη της Ευρώπης και της Πολωνίας ήταν ότι εδώ μιλάμε για ένα υβριδικό πόλεμο και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν επίθεση στην πατρίδα και στην Ευρώπη. Για εισβολής μιλάμε. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι άνθρωποι που βρήκαμε στα σύνορα είχαμε αρκετές εθνικότητες από το Αζερβαϊτζάν, Κίνα, Βιετνάμ, Λατινική Αμερική κτλ. Όπου και από τις δύο πλευρές, και πλευρά της Ουκρανίας και πλευρά της Πολωνίας, ήταν οι Ουκρανοί πρώτα και μετά οι μαύροι, κόκκινοι, πράσινοι κτλ. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια διαχείριση και αντιμετώπιση. Και βεβαίως ο χρόνος παραμονής για αυτούς τους ανθρώπους στο ευρωπαϊκό έδαφος πρέπει να είναι μόνο 15 μέρες. Άρα στα 15 μέρες τους επιτρέπει η Πολωνία να μείνουν και από εκεί και πέρα πρέπει να βρουν την τύχη τους. Χωρίς χρήματα, χωρίς καμία υποστήριξη. Κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πραγματικά υπάρχει μια αλληλεγγύη και μια προσφυγιά à la carte. Αυτό που βάλετε το ακούσαμε και στην Ελλάδα από διάφορα χείλη πολιτικών περί των πραγματικών προσφύγων. Μάλιστα. Δηλαδή ο πρόσφυγας δεν είναι πρόσφυγας απροϋπόθετα, έχει χαρακτηριστικά. Αυτό ακριβώς μου λέτε. Μάλιστα. Ακριβώς, όπως το λέτε. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, με ρωτάνε εδώ. Είναι πάλι à la carte και για τα παιδιά. Αν ένα παιδί είναι... Όταν ανήκουν σε άλλο χρώμα να είναι και για τα παιδιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι και αυτή η αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει για πάρα πολύ. Γιατί ξαφνικά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική. Κάποια στιγμή θα βρούμε πάλι δικαιολογίες ότι τα πράγματα κάπως βελτιώνει το καιρός και πρέπει να γυρίσουν πίσω. Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή και ίσως είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να αλλάξει τα μυαλά της, πώς διαχειρίζεται τους ανθρώπους. Και νομίζω είναι καιρός και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν προσπάθειες αυτή τη στιγμή και μαζεύουν βοήθειες και μαζεύουν χρήματα, να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να είναι υπεύθυνες στη διαχείριση των ανθρώπινων ζώων. Πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, κύριε Βέιζη, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι το πιο απαραίτητο αυτή τη στιγμή σε αυτές τις γραμμές συνόρων με τις προσφυγικές ροές. Τι είναι Θα έλεγα ότι πρώτο απαραίτητο είναι να υποστηριχθούν οι οργανώσεις που είναι εκεί για να συνεχίζουν να είναι εκεί και να βοηθήσουν. Δεύτερον, σε συνεννόηση πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορεί να αγοραστούν τοπικά και δεν χρειάζεται να γίνει όλο αυτό το σημάζεμα των πραγμάτων για να φτάσουν κάποια στιγμή στην Ουκρανία. Τρίτον, θα πρέπει να πάνε πράγματα που πραγματικά είναι χρήσιμα για τους ανθρώπους. Μην μαζεύουμε ρούχα, πράγματα που οι άνθρωποι δεν ξέρουν θα τα κάνουν. Και βεβαίως όταν μιλάμε για φάρμακα, να προσέξουμε ότι οι ημερομηνίες λήξης είναι μεγάλης διάρκειας. Δεύτερον, να βάλουμε χαρτιά και ετικέτες στο τι είναι το κάθε φάρμακο για να μπορεί να είναι χρήσιμο. Γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε όπως βρεθήκαμε στην Ινδονησία μετά το τσουνάμι, όπου η κυβέρνηση πέταξε στα σκουπίδια 72 τόνους φαρμάκων, λόγω ότι ήταν λυγμένα ή ήταν φάρμακα τα οποία δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βέιζη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά.